Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιάννη Δελή. Είναι υποψήφιος, είναι βουλευτής και θα είναι υποψήφιος με το ΚΚΕ ξανά στην Αλφα Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα, κύριε Δελή. Καλησπέρα, κύριε Τουδεσκέα. Καλησπέρα και σε όλους τους ακροατές και τις ακροατρίες μας. Είστε σε εισαγωγικά τυχεροί στο ΚΚΕ που δεν είστε αναγκασμένοι σε κάθε συνέντευξη που δίνετε και εν ώψη των εκλογών να απαντάτε με ποιο θα κάνετε κόμμα την επόμενη μέρα. Ναι, δεν έχουμε αυτό το, το βάρος. Έχουμε απαλλαγή από αυτό. Γιατί έχουμε ξεκαθαρίσει τη θέση μας, κύριε Ντουδεσκέ, εδώ, όχι τώρα σε αυτές τις εκλογές, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ότι το ΚΚΕ δεν υπάρχει περίπτωση ούτε να συμμετέχει, ούτε να ανεχθεί, ούτε να στηρίξει οποιαδήποτε αντιλαϊκή κυβέρνηση. Και όπως έχει και όπως βλέπει και από την ίδια του την πείρα ο λαός, οι διαδοχικές κυβερνήσεις και οι προηγούμενες και οι επόμενες και αυτή που έρχεται, τέτοια θα είναι, οπότε καλά θα είναι να πάρει τα μέτρα του στις εκλογές, να ενισχύσει το ΚΚΕ, τη δύναμη που θα αντισταθεί λοιπόν μαζί του, στην πάλη του, για να μην περάσουν όσα μέτρα καταφέρουμε να μην περάσουν αντιλαϊκά που ετοιμάζονται από τις επόμενες κυβερνήσεις και τα λένε, δεν τα κρύβουν κιόλας. Κύριε Δελή, εγώ κοινωνικά θα βάλω το ερώτημα, εντάξει το βάζω και τα άλλα κόμματα, ενώ τα δύο που διεκδικούν την εξουσία, ότι η ψήφος των ΚΚΕ στην πραγματικότητα είναι απλά και μόνο μία ψήφος διαμαρτυρίας και δεν παίζει τόσο πολύ μεγάλο ρόλο στην εξέλιξη του εκλογικού αποτελέσματος, άρα και στην απόφαση για τις ζωές μας. Τι λέτε? Και όμως ισχύει το ακριβώς αντίθετο. Είναι μία ψήφος που παίζει έναν ιδιαίτερα βαρύνοντα ρόλο. Η ψήφος το ΚΚΕ είναι η μόνη ψήφος, και μιλάω πάντα για τις ψήφους του λαού, για τις λαϊκές ψήφους, για τις ψήφους των ανθρώπων που ανήκουν στις λαϊκές οικογένειες και στα λαϊκά στρώματα, για τους εργαζόμενους, για τους αυτοαπασχολούμενους, για τους φτωχούς, τους μικρομεσαίους αγρότες, για την πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Η ψήφος στο ΚΚΕ είναι η μόνη κερδισμένη ψήφος, κύριε Ντουδεσκέα. Γιατί όπως σας είπα, με δεδομένο ότι η επόμενη κυβέρνηση, η οποία θα κινηθεί πάνω στις γνωστές ράγες μιας πολιτικής που θα κινείται για το πιάσιμο, για παράδειγμα, της λεγόμενης επενδυτικής βαθμίδας ή για να τηρηθεί απαρέγκλητα η δημοσιονομική ισορροπία, όπως λέει και ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσίπρας, και δεν αμφισβητούν και τα υπόλοιπα αστικά κόμματα, ή να προχωρήσουν οι στόχοι της πράσινης μετάβασης ή να εκταμιεύονται τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, τα οποία θα πηγαίνουν βεβαίως στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους και όχι στις ανάγκες, στις πραγματικές ανάγκες του λαού μας. Με αυτό το πρόγραμμα λοιπόν της επόμενης κυβέρνησης, και όλα αυτά σημαίνουν, αποκωδικοποιούνται σε πολύ απλά σε αντιλαϊκά μέτρα, και στα ζητήματα των εργασιακών σχέσεων, αλλά στους μισθούς, στις συντάξεις. Δεν σας κάνει εντύπωση ότι κανείς δεν μιλάει για τις αυξήσεις στις συντάξεις? Πότε θα μιλήσουν για την 13η για παράδειγμα και 14η σύνταξη στο δημόσιο? Πότε θα μιλήσουν για την επαναφορά των τριετιών, κύριε Ντουδεσκέα, που είναι βασικό εμπόδιο για την πραγματική αύξηση των μισθών, παρά εξαγγέλουν αυξήσεις, βάζοντας βεβαίως στο τέλος κάθε φορά τον όσο εξαγγέλουν. Εντάξει, και τις τριετίες τώρα τις ανοίξανε αυτό το Σαββατοκύριακο. Αυτό και αν δεν γίνει το άλλο. Πείτε μου ποιο θεωρείτε ότι είναι το σοβαρότερο πρόβλημα που πρέπει να λυθεί στη Θεσσαλονίκη, μια που κατεβαίνετε και εκεί υποψήφιος με το ΚΚΕ στην πρώτη Θεσσαλονίκη. Το σοβαρότερο πρόβλημα είναι βεβαίως όλα αυτά που αντιμετωπίζουν οι λαϊκοί άνθρωποι σε όλη τη χώρα. Η Θεσσαλονίκη δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, δηλαδή η ακρίβεια, η φτώχεια, η ανεργία, η δυσκολία της στέγης για τα νέα ζευγάρια και για τους νέους ανθρώπους που θέλουν και πρέπει να φύγουν από τα σπίτια τους, να ανοίξουν τα φτερά τους και να κάνουν τη δική τους τη ζωή. Και βεβαίως έχουμε το πολύ σοβαρό πρόβλημα εδώ, το συγκοινωνιακό. Είναι πραγματικά ντροπή για την πόλη αυτή τη στιγμή να μην έχει ουσιαστικά δημόσια συγκοινωνία. Τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ είναι ελάχιστα και το ένα μετά το άλλο τα βλέπουμε να μένουν στη μέση του δρόμου. Το μετρό ακόμα να φανεί, από το 2006 που ξεκίνησε, θα συμπληρωθούν κοντά 18 χρόνια. Για τη φτώχεια βεβαίως και για την έλλειψη πράσινου χώρων ελεύθερων για να παίξουν τα παιδιά σε
συνοικίες πολυπληθέστατες όπως είναι η Δυτική Θεσσαλονίκη, για τη ρήπανση, για τη δυσοσμία στη Δυτική Θεσσαλονίκη, ξέρετε, εκεί στο Κορδελιό, στον Εύωσμο, στη Σταυρούπολη, στην Πολύχνη, στην Ηλιούπολη, όπου πραγματικά ο αέρας βρωμάει αρκετές φορές από τα διηλιστήρια που είναι ακριβώς δίπλα στα σπίτια των ανθρώπων. Όλα αυτά είναι προβλήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν και θα αντιμετωπιστούν θα ψηφίσουν, εφόσον οι ίδιοι άνθρωποι τα αναδείξουν και αγωνιστούν για αυτά, γιατί οι κυβερνήσεις δεν έδειξαν και καμιά μεγάλη προθυμία για να τα λύσουν. Θα ψηφίσουν 410.000 άνθρωποι για πρώτη φορά. Και δεν βλέπουμε και ούτε από το ΚΚΕ, θα μου επιτρέψετε το σχόλιο, να γίνεται ένας συστηματικός διάλογος για αυτού τα παιδιά που και θα πρέπει να νιώσουν τη χαρά της κάλπης, ενώ μαζί με τη διαδικασία της δημοκρατίας, αλλά και να μιλήσουν τα κόμματα στη γλώσσα τους, έτσι ώστε να μπορούν να την επικοινωνήσουν κιόλας. Είναι εξαιρετική η ερώτησή σας. Απευθύνεται το ΚΚΕ και η Κομμουνιστική Νεολαία της Ελλάδας με ιδιαίτερη φροντίδα στη νέα γενιά. Τούτες τις μέρες έγιναν και γίνονται σε όλη τη χώρα τα μαθητικά φεστιβάλ με χιλιάδες νέα παιδιά τα οποία συμμετέχουν όχι μόνο ως θεατές αλλά και ως δημιουργοί, παρουσιάζουν τα τραγούδια τους, παρουσιάζουν τις δημιουργίες τους, τις εικαστικές, ένα σωρό πράγματα. Είναι πραγματικά πολύ ελπιδοφόρο όλο αυτό που γίνεται. Οι δεσμοί λοιπόν του κόμματός μας και της νεολαίας του κόμματος συνεχώς και αυξάνονται με τις νεότερες ηλικίες. Τους καλούμε η πρώτη τους ψήφος να είναι κόκκινη ψήφος, να είναι αυτή η οποία θα είναι μια ψήφος η οποία θα στρέφεται ενάντια σε ό,τι καταστρέφει και σε ό,τι υπονομεύει τις ζωές τους. Αλλά την ίδια στιγμή θα πρέπει να σκεφτούμε, κύριε Ντουδεσκέα, και εκείνους τους νέους ανθρώπους που κατά χιλιάδες έχουν ήδη εγκαταλείψει την υπηρετική χώρα και έχουν κατευθυνθεί στους τουριστικούς προορισμούς προκειμένου να εργαστούν και για τους οποίους δεν υπάρχει, ξέρετε, ουσιαστικά μένουν αποκλεισμένοι από τη συμμετοχή τους στις εκλογές. Είναι δεκάδες χιλιάδες αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δεν θα μπορέσουν να πάνε να ψηφίσουν ενώ θα έπρεπε. Μιλάμε για την, μάλλον τους ακούμε να μιλάνε για τη γιορτή της δημοκρατίας, αλλά σε αυτή τη γιορτή της δημοκρατίας δεν έχουν εξασφαλίσει μια πρόσκληση για αυτά τα παιδιά. Τους κάναμε πρόταση νόμου στη Βουλή, λίγο πριν κλείσει η Βουλή, να ψηφίσουν εκεί που εργάζονται αυτά τα παιδιά. Μπορεί μια χαρά να γίνει με την ψηφιοποίηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή και με τις συμβάσεις μέσω του ΑΕΔ. Μια χαρά θα μπορούσε να γίνει, αλλά ούτε η κυβέρνηση το δέχτηκε, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ το υποστήριξε, καλώντας απλώς να εφαρμοστεί ο νόμος. Ποιος νόμος? Να πάρουν άδεια αυτά τα παιδιά να δώσουν 500 τόσα ευρώ από την τσέπη τους για να πάνε να ψηφίσουν. Νομίζω ότι όλοι αποκαλύπτουν και από αυτό το ζήτημα, αποκαλύπτουν τα πραγματικά τους αισθήματα και την πραγματική τους πολιτική απέναντι στην νεολαία. Κύριε Γιάννη Δελή, σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία και εύχομαι καλή επιτυχία στην Α Θεσσαλονίκη με το ΚΚΕ. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Ντουδεσκέα. Γεια σας.